Γράφει χθες άρθρο από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Βάσο Κιντή, στην εφημερίδα Καθημερινή, την οποία και φιλοξενούμε σήμερα. Κυρία Κιντή, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις παρατηρήσεις σας εντάχει και να εστιάσουμε στο θέμα της εκλογής Πριτάνεως, κυρία Κιντή. Δεν ξέρω. Ναι. Το νομοσχέδιο αυτό που εμφανίστηκε χτες, όπως είπατε πρώτα απ' όλα ότι είναι πολύ μεγάλο, έχει 345 άρθρα και εκτείνεται σε πάνω από 400 σελίδες. Λοιπόν, δεν έχουμε προλάβει και να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Ναι, μου έκανε εντύπωση η παρατήρησή σας ότι επιχειρείτε να γραφτεί με το νι και με το σίγμα κάθε ανάσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο αντελήφθη. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η παρατήρησή μου. Είναι πολύ σωστή, γιατί προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα, παρότι το Υπουργείο μας έχει πει ότι θα δώσει μεγαλύτερη αυτονομία στα πανεπιστήμια. Και βέβαια η αυτονομία προβλέπει και μία, απαιτεί μάλλον, και μία εποπτεία εσωτερική, εφόσον δεν θα υπάρχει από το Υπουργείο λόγω της αυτονομίας. Και αυτό απουσιάζει παντελώς, ενώ θα έπρεπε να λογοδοτούν οι διοικήσεις των ιδρυμάτων σε κάποια εποπτικά όργανα εσωτερικά, εφόσον δεν θα υπάρχει το Υπουργείο. Και αυτόν τον ρόλο θα τον έπαιζαν τα συμβούλια ιδρυμάτων. Όμως, δυστυχώς, με μεγάλη απογοήτευση, βλέπουμε ότι ο Πρίτανης, μπορώ να υπενθυμίσω τώρα τι είναι το σύστημα, αν μπορεί να κάνουμε μια μικρή αναδρομή. Το 2011 με το νόμο Διαμαντοπούλου, με μεγάλη πλειοψηφία. Μπράβο, το νόμο της κυρίας Διαμαντοπούλου που συνέστηνε τα συμβούλια ιδρύματος τα οποία θα επόπτευαν τον εκάστοτε Πρίτανη. Ακριβώς. Ο οποίος Πρίτανης θα ασχολείται με τα ακαδημαϊκά ερευνητικά θέματα, προγράμματα του Πανεπιστημίου, την διδασκαλία εννοείται, και το Συμβούλιο Ιδρύματος θα ερχόταν να ασχολείται με τα λειτουργικά του Πανεπιστημίου. Καλά το μεταφέρω. Να εποπτεύει κυρίως, δηλαδή να εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, να βλέπει αν λειτουργεί σωστά το Ίδρυμα, να φτιάχνει στρατηγικό σχεδιασμό, και υπήρχαν και ξένοι καθηγητές οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το όργανο. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση Σαμαρά τότε ήρθε και συνέπλευσε με την κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, με υπουργό παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα 4/5 της Βουλής ψήφισαν αυτόν τον νόμο. Το ξύλωμα του οποίου άρχισε με την επόμενη κυβέρνηση το 2012 επί υπουργού κυρίου Αρβανιτόπουλου και ολοκληρώθηκε επί κυρίου Γαβρόγλου η ισοπαίδωση πλήρως των Συμβουλίων Ιδρυμάτων. Να κάνουμε μια διάκριση ότι αυτές οι αλλαγές που έγιναν επί Αρβανιτόπουλου ήταν πάντως προς την εφαρμογή του νόμου, παρότι και εκεί έγιναν κάποιες εκπτώσεις, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε πλήρως αυτή την εποπτική λειτουργία μέσα στα πανεπιστήμια και άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων, τώρα, δεδομένου ότι το Υπουργείο υποσχέθηκε μεγαλύτερη αυτονομία, θα έπρεπε να υπάρχει ένα εποπτικό όργανο μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μισό λεπτό όμως τώρα, κάτι είπατε και με κέντρισε, κυρία Κιντίκη. Είπα να το αποφύγω, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Αυτό λοιπόν που προσπάθησε να κάνει ο κύριος Αρβανιτόπουλος, πολύ σωστά, να γίνει λειτουργικός ο νόμος, ήταν γιατί ενδεχομένως κάποιοι εντός Πανεπιστημίου, αυτό που λέμε τα κατεστημάνα, ιρνούντο να το εφαρμόσουν. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή προς την ελληνική κοινωνία τώρα, απευθυνόμενος προς το ακροατήριο, είναι ότι μπορεί η κοινωνία να θέλει αλλαγές, αλλά πολύ σημαντικές νησίδες μέσα στην κοινωνία μας, όπως είναι το ονομαζόμενο καθηγητικό κατεστημένο, να μην θέλει αυτές τις αλλαγές. Λέω σωστά ή το λέω λάθος? Διορθώστε με, παρακαλώ, σωστά, κυρία Κιντή. Πολύ σωστά το λέτε, και αυτή ακριβώς είναι και η δική μου αγωνία, διότι τα πανεπιστήμια έχουν εγκαταληφθεί σε κάποιες ομάδες που τα διοικούν επί πολλά έτη και τα εκμεταλλεύονται με κάποιο τρόπο, και αυτές οι ομάδες θα εξακολουθήσουν πιο ενισχυμένες με αυτό το νόμο. Εξηγήστε μας την κριτική σας τώρα στην κυρία, σε αυτό που φέρνει η κυρία Κεραμέως. Ορίστε. Ναι, λοιπόν, όπως είπαμε, χρειάζεται ένα εποπτικό όργανο, και ανταυτού αυτό που έχουμε είναι ο Πρίτανης, ο οποίος θα έπρεπε να εποπτεύεται, που θα διοικεί το Πανεπιστήμιο, να μετέχει στο όργανο το οποίο θα έπαιζε αυτό το ρόλο. Και τελικά το Συμβούλιο, αντί να είναι ένα εποπτικό όργανο, είναι ένα όργανο διοίκησης, στο οποίο ακόμα και οι ξένοι που θα έρθουν, που θα είναι λίγοι,
γιατί είναι πολύ μικρότερο του Συμβουλίου που προέβλεπε ο νόμος Διαμαντοπούλου και προβλέπουν οι κανονισμοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εμείς εδώ θα έχουμε τώρα 11 μέλη. Λοιπόν, αυτό θα είναι συμβούλιο διοίκησης, το οποίο σημαίνει θα ασκεί καθημερινή διοίκηση, και ο Πρίτανης θα είναι και αρχηγός, ας το πούμε έτσι, θα προείσταται τη συγκλή του, θα προείσταται και του συμβουλίου, με αποτέλεσμα... Θα ελέγχει τον εαυτό του δηλαδή. Ναι, θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή ο Πρίτανης θα καταρτίζει, όπως προβλέπει το σχέδιο, προϋπολογισμό και απολογισμό ως επικεφαλής της συγκλή του, και μετά θα το υποβάλει στο συμβούλιο, στο οποίο επίσης προείσταται για να εγκρίνεται. Το ίδιο ισχύει για τον οργανισμό, το ίδιο ισχύει και για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας και για τα οικονομικά, τον ΕΛΚΕ, που ήλπιζα ότι θα γινόταν μια πρόβλεψη. Μήπως λοιπόν, κυρία Κιντή, και συγγνώμη που σας διακόπτω, η κυρία Κεραμέως ξέρει ακριβώς αυτό το καθηγητικό κατεστημένο και κάνει ένα δώρο για να μπορέσει να περάσει τον νόμο? Τι να τον κάνεις, αν ισχύει αυτό που ελπίζω να μην ισχύει, τι να τον κάνεις ένα τέτοιο νόμο, ο οποίος προστατεύει μικροφέουδα μέσα στο πανεπιστήμιο? Γιατί αυτή τη στιγμή και στο νομοσχέδιο, από όσο πρόλαβα να δω, προβλέπονται εργαστήρια, ερευνητικά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, συνεχώς δηλαδή μικρές μονάδες, νησίδες κατά κάποιο θα σου πει όμως, δεν τα θέλετε. Δεν θέλετε έρευνα, θα σου πει όμως από την άλλη, δεν θέλετε έρευνα. Θέλουμε έρευνα, προφανώς θέλουμε έρευνα, αλλά η έρευνα είναι συνυφασμένη με τη δουλειά μας. Δεν υπάρχει ακαδημαϊκός που να μην πρέπει να κάνει έρευνα, αλλά δεν χρειάζονται αυτές όλες οι διοικητικές δομές που απλώς εκχωρούν μικροεξουσίες σε διάφορους για να γίνονται διαφόρων τύπων συναλλαγές και εξαρτήσεις. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει... Οι πελατειακές σχέσεις πάνε ή δεν σπάνε, κυρία Κιντή? Όχι, γιατί ακριβώς και με το πώς θα εκλέγεται ο κοσμήτορας, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και τα λοιπά, συνεχώς διατηρούνται σφαίρες επιρροής οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούνται ομάδες οι οποίες θα εκλέγονται σε όλα τα όργανα, και σε μια τέτοια δομή που είναι τώρα πολύ υδροκεφαλική μέσα στο Πανεπιστήμιο, 4 από τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου θα μπορούν να ελέγχουν όλο τον διοικητικό σκελετό ενός ιδρύματος. Είναι λοιπόν πολύ απογοητευτικός αυτός ο νόμος. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, από την κυρία Κεραμέως αυτό. Ναι. Μένουμε σε αυτά, κυρία Κιντή. Σας ευχαριστώ πολύ. Την Τετάρτη το πρωί, γιατί το κλείνω εδώ, θα σας πω. Την Τετάρτη το πρωί στις 9 έχει προγραμματιστεί να είναι η κυρία Κεραμέως στο Ραδιοθάλαμο, εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Θα τα συζητήσουμε. Ωραία, και με το καλό την επόμενη. Εννοείται. Και την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε. Εντάξει, ωραία, και μαζί αυτό εννοώ. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.